Περισσότερες διευκρινήσεις και μέτρα άμεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων ζητούν οι παράγοντες της κριτικής αγοράς, σχολιάζοντας το κυβερνητικό σχέδιο επανεκκίνησης της οικονομίας. Κοιτάξτε, είναι κάποια μέτρα τα οποία ανακουφίζουν σε αυτή τη φάση και στις προηγούμενες, αλλά και σε αυτή εδώ, κάποιες περιπτώσεις. Δεν λύνουν όμως το πρόβλημα και σίγουρα δεν ζητάμε να λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι να κουμπίσει τις περιπτώσεις, αυτές οι οποίες δημιουργούν πραγματικά πρόβλημα, οθούν πολύ κόσμο, πολλούς εργαζόμενους στην ανεργία και επιχειρήσεις να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Αλλά διαπιστώσαμε ότι αυτές οι κινήσεις και αυτές, αν θέλετε, οι πολιτικές που εξειδικευθήκαν και σε ένα σημαντικό βαθμό από τους υπουργούς, έχουν βάθος χρόνου και ενώ πνίγεται η πραγματική οικονομία, διαπιστώσαμε ότι αυτά θα είναι σε βάθος χρόνου που ίσως θα είναι καταστροφικές για την οικονομία. Τα μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση χθες, θεωρώ ότι σε πρώτη φάση βοηθούν για να γίνει μια επανεκκίνηση. Θα φανούμε στην πορεία και ανάλογα με το τι κόσμο θα έχουμε στις επιχειρήσεις μας και πώς οι υγειονομικοί κανόνες και τα περιοριστικά μέτρα θα επιτρέψουν να δουλέψουμε σωστά προς τη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και μετά θα φανεί σε δεύτερο χρόνο το πόσο αποτελεσματικά είναι. Επιφυλακτικοί είναι οι επιχειρηματίες και απέναντι στις ανακοινώσεις για γρήγορη και εύκολη χρηματοδότηση μέσω δανείων. Προσπαθούμε να βρούμε μία, αν θέλετε, συζήτηση και ολοκλήρωση συζήτησης με τις διαμεσολαβούσες τράπεζες σε αυτά τα στηρίγματα, γιατί πολλές προϋποθέσεις δεν διευκολύνουν πολλές επιχειρήσεις να έχουν, αν θέλετε, πρόσβαση σε αυτά τα στηρίγματα. Δεν νομίζω ότι λύνονται αυτά τα θέματα και δεν θα λυθούν από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει το αντικείμενο του τουρισμού. Δηλαδή είναι ένα σημαντικό κομμάτι εδώ για την περιφέρειά μας, ο τουρισμός. Τώρα το να πάρεις μια παράταση να πληρώσεις τους φόρους σου ή να πάρεις ένα δάνειο, δανειακά είναι τα περισσότερα μέτρα τα οποία ακούσαμε, δεν νομίζω ότι λύνει το πρόβλημα και δεν νομίζω ότι επιχειρήσεις οι οποίες είναι, θέλουν να επιβιώσουν ότι θα στηριχθούν σε ένα δάνειο χωρίς να έχουν αντικείμενο εργασιών. Στην καρδιά των νέων μέτρων βρίσκεται ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με την κωδική ονομασία Συνεργασία που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Θα κινηθούμε πάνω σε τρεις βασικούς άξονες. Ένα, στην επέκταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο. Δύο, με το μηχανισμό ενίσχυσης απασχόλησης Συνεργασία και τρίτον, την ενίσχυση εποχικά απασχολούμενων και ανέργων. Εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι κάποια ζητήματα είτε με την ασφάλιση είτε με τη μείωση των εσήμων των εποχιακών εργαζομένων, αιτήματα που είχαν θέσει και τα εργατικά κέντρα και τα σωματεία, εμπεριέχονται. Ωστόσο όμως υπάρχει μια τεράστια ανησυχία τι θα έρθει για το αύριο, μη παγιωθούν οι πολιτικές τους μονομερούς περιτροπής εργασίας. Ακόμη και στην εφαρμογή των μέτρων υπάρχει ο προβληματισμός, γιατί αν συνδυαστεί όχι απλά με την έλλειψη αλλά ίσως σε πολλές περιοχές την ανύπαρκτη παρουσία των ελεκτικών μηχανισμών, φοβούμε ότι αυτά, και ακόμη και αυτά τα μέτρα θα τα εκμεταλλευτούν κάποιοι έτσι ώστε να συντοτήσουν εις βάρος των εργαζομένων. Δεκάδες σωματεία οργανώνονται ήδη για την Πανελλαδική Μέρα Δράσης στον Επισιτισμό Τουρισμό την 5η 28 Μαΐου.